Καμπανάκι για την ελλιπία στην όμευση χτυπάει για μία ακόμη φορά ο δήμαρχος Κορδελιού Ευώσμου, Κλεάνθης Μανδαλιανός, ο οποίος είχε συνάντηση με τον αρχηγό της Ελλάς, Κωνσταντίνο Σκούμα, για τα ολοένα και αυξανόμενα περιστατικά παραβατικότητα στον Δήμο, την ώρα που προκαλεί προβληματισμό το νέο περιστατικό επίθεση σε βάρος ανήλικου από τρεις αγνώστους, το οποίο σημειώθηκε στην περιοχή και ήρθε να προσθεθεί σε μία μακρά λίστα βίαιων επιθέσεων με θύματα ανήλικα παιδιά. Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που διωγγώνεται, που δυστυχώς ακμάζει στις νέες ηλικίες. Η ενεργητικότητα των νέων εξαντλείται σε λάθος κατευθύνσεις και πρέπει να καίγει τα παιδιά αυτά τα οποία ας το πούμε ότι παραστράτησαν κατά κάποιο τρόπο να υπάρχει ένας έλεγχος και επίσης και για αυτούς οι οποίοι θίγονται για τα θύματα αυτών των επιθέσεων. Οι δύο άνδρες συζήτησαν τα θέματα ασφαλείας περιοχών του Δήμου και κυρίως την υποστελέχωση του αστυνομικού τμήματος Κορδελιού Ευώσμου που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην αστυνόμευση. Μάλιστα, ο αρχηγός της Ελλάς ανέφερε στον Δήμαρχο πως αυτό το διάστημα υπάρχει δυσκολία στην άμεση στελέχωση με επιπλέον αστυνομικούς του τμήματος. Ωστόσο, η αστυνόμευση της περιοχής θα πραγματοποιείται με περιπολίες από ομάδες άλλων διευθύνσεων της Ελλάς, όπως της Όπια και της Δίας. Του θίξαμε το πρόβλημα, του θέσαμε επιτάπητος τις ελλείψεις που υπάρχουν όσον αφορά το προσωπικό της αστυνομίας στην περιοχή, για το μέγεθος του Δήμου και επίσης για τον ανικό πληθυσμό του Δήμου, γιατί δυστυχώς η παραβατικότητα ακμάζει στις νεαρές ηλικίες. Του τονίσαμε την ανάγκη πρόσληψης περαιτέρω προσωπικού, αλλά αυτό επειδή φαίνεται να μπορεί να πραγματοποιηθεί σε πιο μακρύ χρονικό διάστημα, μας δεσμεύτηκε ότι θα κινητοποιήσει ομάδες μηχανόδιων αστυνομικών, όπως είναι Δίας, Όπια, όπου θα κάνουν περιπολίες στις γειτονιές και στις πλατείες του Δήμου. Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ το προηγούμενο διάστημα είχε αυξηθεί ο αριθμός των αστυνομικών στο αστυνομικό τμήμα Κορδελιού Ευώσμου, μετά και την επίσκεψη που είχε πραγματοποιήσει τον περασμένο Γενάρη στον Δήμο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, στη συνέχεια όμως, μετά από αποσπάσεις και μετακινήσεις αστυνομικών, δυστυχώς ο αριθμός και πάλι μειώθηκε σε ανησυχητικό βαθμό, με τον Δήμαρχο να τονίζει πως κρίνεται επιτακτική ανάγκη πρόσληψης ικανού αριθμού αστυνομικών που θα στελεχώσουν επαρκώς το τμήμα. Ναι, είναι υποστελεχωμένο. Και πρέπει κάποια στιγμή, ήρθαν κάποιοι υπάλληλοι μετά την παρέμβαση του κ. Θεοδωρικάκου, αλλά και αυτοί λίγο απομακρύνθηκαν σε άλλες υπηρεσίες, αποσπάστηκαν μάλλον, και ζητούμε εκ νέου μεταφορά μόνιμα εκεί προσωπικού. Πόσα άτομα δηλαδή περίπου χρειάζεται, ας πούμε, για να πούμε ότι είναι επαρκώς στελεχωμένο το αστυνομικό τμήμα? Θα έλεγα τουλάχιστον 15 με 20 άτομα. Πάντως, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Μανδαλιανός, ήδη τις τελευταίες ημέρες υπάρχει έντονη παρουσία των αστυνομικών σε Κορδελιό και Εύωσμο και κυρίως σε πλατείες και πεζοδρόμους. Όπως επισημαίνει, σε όσες συναντήσεις έχει πραγματοποιήσει με τους επικεφαλείς των αστυνομικών αρχών, έχει παρουσιάσει και αναλυτικά τα σημεία εκείνα στον Δήμο που κρίνονται επικίνδυνα και έχουν σημειωθεί περιστατικά παραβατικότητας. Κάποια από αυτά είναι πίσω από την πλατεία Ευώσμου, όπου αν και θεωρείται το πλέον κεντρικό σημείο με πολλούς επισκέπτες καθημερινά, εντούτοις είναι λίγο απόμερα. Είναι κάποιες ομάδες οι οποίες παρενοχλούν νεαρά παιδιά κυρίως. Υπάρχουν φαινόμενα στην πλατεία και μικροκλοπών και άλλες παραβατικότητες με διακίνηση ουσιών και αυτά, τα οποία εντοπίζονται και σε άλλες περιοχές, αλλά εμείς οφείλουμε να πυκνώσουμε τις περιπολίες, να ζητήσουμε βοήθεια από την ελληνική αστυνομία, να ζητήσουμε περαιτέρω προσωπικό πέρα από την ελληνική αστυνομία και περαιτέρω προσωπικό για τη δημοτική αστυνομία και να είμαστε παρόντες σε κεντρικά σημεία του Δήμου. Παράλληλα, η Δημοτική Αρχή ζητά τη συνεργασία της ελληνικής αστυνομίας με τη Δημοτική Αστυνομία με κοινές αυξημένες περιπολίες στο Δήμο, ώστε να τονωθεί το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.